Βρισκόμαστε στον χώρο των απονομών. Η Λέσχη Ποδρομιών Λευκωσίας όπως κάθε χρονιά και φέτος θα βραβεύσει τους πολυνίκες για την χρονιά που μας πέρασε. Εμείς θα κάνουμε αρχή, μαζί μας φυσικά ο πρόεδρος της Λέσχης Ποδρομιών Λευκωσίας, ο κ. Χάρης Σταυράκης. Θα κάνουμε αρχή με τον πρωταθλητή προπονητή για το 2010 με βάση τα χρηματικά έπαθλα, τον κ. Χριστάκη Ζαμπούνη. Στις απονομές, όπως είπαμε, ο πρόεδρος της Λέσχης Ποδρομιών Λευκωσίας, ο κ. Χάρης Σταυράκης. Πρωταθλητής προπονητής 2010 λοιπόν ο κύριος Χριστάκης Ζαμπούνης. Θα πάρει φυσικά και μια επιταγή 2.500 ευρώ από τη Λέσχη Ποδρομιών Λευκωσίας. Πάμε στην δεύτερη βράβευση. Στον πολυνίκη προπονητή του 2010, τον Παναγιώτη Τζαβαρτσίδη. 2.500 ευρώ η επιταγή και για τον Παναγιώτη Τζαβαρτσίδη και φυσικά το κύπελο από τον πρόεδρο της Λέσχης Ποδρομιών Λευκωσίας, τον κύριο Χάρη Σταυράκη. Θα πάμε και στις υπόλοιπες βραβεύσεις και θα έχουμε δηλώσεις από όλους τους πρωταγωνιστές. Πάμε στους αναβάτες λοιπόν. Τρίτος στην περσινή περίοδο ο Μιχάλης ο Πέπος. Εξαιρετική χρονιά, η καλύτερη μέχρι στιγμής για τον Μιχάλη τον Πέπο, στην τρίτη θέση. Ο οποίος παίρνει και χρηματικό έπαθλο 513 ευρώ. Δεύτερος ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Εξαιρετική χρονιά και για αυτόν. Χρηματικό έπαθλο 854 ευρώ. Και πρωταθλητής για άλλη μια χρονιά ο Μάριος Ομινά. Ο οποίος παίρνει και χρηματικό έπαθλο 1.709 ευρώ. Μαζί φυσικά και το κύπελλο. Αναμνηστικές φωτογραφίες και αμέσως μετά δηλώσεις από όλους τους πρωταγωνιστές. Να δώσουμε το χρόνο για τις αναμνηστικές φωτογραφίες και ακολούθως φυσικά θα έχουμε δηλώσεις, όπως είπαμε, από όλους τους πρωταγωνιστές. Κωνσταντίνο Καποδίστρια, Μιχάλη Πέπο, Μάριο Μινά, παρακαλώ να μείνετε μαζί μας. Λοιπόν, Πρόεδρε, δύο λόγια για από εσάς. Η Λέσχη Ποδρομιών Λευκωσίας για άλλη μια χρονιά βραβεύει τους κορυφαίους, παρά και την οικονομική κρίση, να το πούμε αυτό. Η Λέσχη είναι εδώ και βραβεύει τους κορυφαίους της χρονιάς. Οι πρωταθλητές προπονητές, ο Τάκης ο Ζαμπούνης και ο Παναγιώτης, είναι πάντοτε ψηλά στην κατάταξη. Ο Παναγιώτης τα τελευταία τρία χρόνια είναι πρωταθλητής και ο Τάκης ο Ζαβούνης πάντοτε είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Ένας προπονητής ο οποίος έχει αυτόν τον επαγγελματισμό νομίζω ότι μπορεί να είναι πάντοτε ψηλά. Όσον αφορά τους αναβάτες, ο Μάριος Μινάς είναι ο πρωταθλητής αναβάτης μας τα τελευταία 5 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Διαθέτει όλα τα προσόντα για έναν πρωταθλητή αναβάτη. Διαθέτει το κορμί, την αφοσίωση, το νου και το ήθος. Το ήθος είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Από τα πιο σημαντικά στοιχεία, διότι με έναν σωστό ήθος εμπιστεύονται του τα άλογα και οι ιδιοκτήτες και οι προπονητές. Εκείνο το οποίο είναι εκπληκτικό για τον Μάριον είναι ότι η διαφορά του από το δεύτερο είναι πάντοτε πολύ πολύ μεγάλη. Όσον αφορά τον Καποδίστρια, τα τελευταία χρόνια είναι συνεχώς στους τρεις πρώτους. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ δυνατός και ανερχόμενος αναβάτης και υπόσχεται πολλά για το μέλλον, το οποίο του ανήκει. Όσον αφορά τον Πέπον, να του ευχηθούμε καλή επιτυχία για το 2011, την Κυριακή Καβαλά και την Φοράδα μου, την Αμαζόνα, και ελπίζω να κάνει μια πολύ καλή αρχή για το 2011. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, να έχουμε μαζί μας εδώ και τους πρωταγωνιστές. Να ξεκινήσουμε με τους αναβάτες. Μιχάλης Πέπος, Κωνσταντίνος Καποδίστριας και Μάριος Μινά εδώ κοντά. Με τις οικογένειες τους.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον τρίτο της παρέας εδώ, τον Μιχάλη τον Πέπο. Εκπληκτική χρονιά, καταπληκτική χρονιά, Μιχάλη, για σένα, η καλύτερη μέχρι στιγμής. Αν έρχεσαι συνεχώς και βρισκόσουν δίκαια στην πρώτη τριάδα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για συγχαρητήρια. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι, να υπέβω καλά, σωστά. Να συνεχίσω με καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνο. Δεύτερος και φετός, νέα εξαιρετική χρονιά. Όπως είπε και ο πρόεδρος, ένας αναβάτης που ανέρχεται συνεχώς, ο Κωνσταντίνος ο Καποδίστριας, και βλέπει μπροστά το μέλλον να είναι πάρα πολύ καλό. Τα τελευταία χρόνια είμαι μέσα στους τρεις πρώτους. Κάνω πάρα πολύ καλές υπεύσεις και εύχομαι το 2011 να μπορεί να βγω πρωταθλητής. Να είσαι καλά, Μάριε. Συγχαρητήρια για άλλη μια χρονιά πρωταθλητής, με μεγάλη διαφορά και φέτος. Ο επαγγελματισμός, η σωστή δουλειά νομίζω είναι τα μυστικά και φυσικά η διαφορά αυτή τα λέει όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια και εγώ στους συναδέλφους μου και τους προπονητές που βραβευτήκα, αλλά πάνω απ' όλα στη Λέσχη Υποδρομιών και την Επιτροπή για αυτήν την πράξη που κάνει κάθε χρόνο. Μας κάνει να νιώθουμε ότι οι κόποι μας και οι θυσίες ανταμείβονται. Εντάξει, εγώ προσπαθώ για το καλύτερο, συνεχίζουμε, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο και καλή συνέχεια. Ευχαριστήσω, Μάριε, συγχαρητήρια. Αν και μας παίζει ο χρόνος, φυσικά να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Ζαμπούνη. Κύριος Χριστάκης Ζαμπούνης, είναι εδώ κοντά μας. Μάλλον, ο Παναγιώτης ο Τζαβαρτσίδης. Ωραία, Παναγιώτη, πρωταθλητής, προπονητής. Και ο Χρυσάκης Ζαμπούνης έρχεται εδώ κοντά μας σε πολύ λίγο. Λοιπόν, Παναγιώτη, συγχαρητήρια και φέτος πρωταθλητής προπονητής. Συγχαρητήρια. Νομίζω ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το να είσαι πρωταθλητής προπονητής τα λέει όλα. Πολύ δύσκολη χρονιά. Και η επόμενη νομίζω είναι ακόμα πιο δύσκολη για όλους. Πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε το σύστημα για να πάμε καλύτερα. Αλλιώς θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Κύριε Ζαμπούνη, συγχαρητήρια, πρωταθλητής προπονητής για το 2010. Επαγγελματισμός, η σωστή δουλειά. Χαμηλών τόνων προπονητής, όμως υψηλών τόνων στις επιδόσεις. Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πρώτα-πρώτα. Εντάξει, και τη Λέσχη Υποδρομιών για την τιμή που μας έκαμε. Ευτυχήσαμε φέτος να έχουμε καλή ποιότητα αναλόγω, ειδικά με τα διετή προς το τέλος και με τον Εστάπλης και με άλλα άλογα τα οποία μας επρόσφεραν πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ τους ιδιοκτήτες που μας εμπιστεύονται τα άλογα και αντέχουν και τους συνεργάτες μας όλους σίγουρα. Να είστε καλά και συγχαρητήρια, κύριε Ζαμπούνη.